παντού. Τρόμο που δεν νιώθαμε πριν την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με εμάς. Τη μέρα δηλαδή που πραγματικά άλλαξε ο κόσμος. Τώρα τι να πούμε, κύριε Καλλιτά, τι να πούμε τώρα. Κοιτάξτε, η δημοκρατία. Νιώθετε τρόμο εσείς? Εγώ δεν έχω τρόμο. Ούτε ποτέ ένιωσα. Απλώς νιώθω... με την ίδια ευκολία και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλώς εγώ δεν νιώθω τρόμο. Και το μόνο τρόμο που νιώθω, οφείλω να ομολογήσω, είναι επειδή πάνε να μου επιβάλλουν μια τρομολαγνία για να με κάνουν να αισθάνομαι ανήσυχος εκεί που δεν είμαι ανήσυχος. Κοιτάξτε κάτι. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η τρομοκρατία, η διεθνής τρομοκρατία, γιατί υπάρχει αυτή η έκφραση, διεθνής τρομοκρατία, έχει ανακαλυφθεί από συγκεκριμένους κύκλους, και θα δούμε ποιοι είναι αυτοί, ως ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος της ανθρωπότητας μετά την αυτοκατάρρευση του κομμουνιστικού καθεστώτος και της Σοβιετικής Ένωσης. Κάποτε υπήρχε ο διεθνής κομμουνισμός, ο Μπαμπούλας, ο οποίος η έννοια του διεθνούς κομμουνισμού και της συνειδηπορίας ήταν αόριστη και ακαθόριστη, ήταν τελείως φλού. Μάλιστα στο διεθνή κομμουνισμό συμπεριλαμβανόταν και εθνικιστικά κινήματα όπως ήταν του Αμπντελ Νάσερ τότε. Ο άνθρωπος εθνικιστής ήταν, τον βάλανε και αυτό στην κατηγορία των κομμουνιστών. Δηλαδή κάθε τι το οποίο έθετε σε κάποια, οποιαδήποτε πολιτική έθετε σε κίνδυνο τα συμφέροντα του δυτικού κόσμου, του ελεύθερου κόσμου όπως λεγόταν τότε, αυτό αποκαλούνταν, και βεβαίως πίσω από αυτό του καπιταλιστικού συστήματος, έθεω και βεβαίως με την πρωτοεδρία, με τον ιμπεριαλισμό των συγκεκριμένων οικονομικών δυνάμεων, θεωρείται ο κίνδυνος. Σήμερα είναι η τρομοκρατία. Έτσι. Η τρομοκρατία όμως, να το πάρουμε ένα-ένα τα θέματα. Πρώτον, εμένα δεν με ενδιαφέρει, προσωπικά δηλαδή, και για το εγχώριο ζήτημα ισχύει το ίδιο, δηλαδή και το 17 Νοέμβριο και οποιοδήποτε άλλη οργάνωση, αλλά και διεθνώς. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στελεχώνουν τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Δηλαδή ο Μπιν Λάντεν, ποιος είναι? Ο Μπιν Λάντεν πρώτα απ' όλα ήταν και άνθρωπος τον οποίο ενίσχυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως και τον Σαντάμ Χουσέιν που είπαμε προηγουμένως. Δεν με ενδιαφέρει ποιοι είναι αυτοί ή ποιοι συμμετέχουν. Με ενδιαφέρει πώς λειτουργεί η οργάνωση. Δηλαδή τα χτυπήματα της τρομοκρατίας ποιες επιπτώσεις έχουν στις διεθνείς σχέσεις και στην πολιτική, την εξωτερική και την εσωτερική μιας χώρας. Εάν τυχόν λοιπόν, όπως το ίδιο συμβαίνει και με την αποκαθήλωση ή την εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων. Δηλαδή η εξάρθρωση αυτή ποιες δυνάμεις ενισχύει. Περιέργως ότι οι πράξεις τρομοκρατίας διεθνώς έχουν στηρίξει συγκεκριμένες πολιτικές και η εξάρθρωση εξίσου τις ίδιες πολιτικές έχει στηρίξει. Είναι μια περίεργη σύγκληση αυτό. Αυτό είναι μια σύμπτωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας λέω και σε επίπεδο εγχώριο, εθνικό δηλαδή, και σε διεθνές επίπεδο ισχύει το ίδιο. Πλέον είναι το άλοθη. Η διεθνής τρομοκρατία είναι το άλοθη για την επιβολή μιας άλλης φύσεως τρομοκρατίας, αυτή τρομολαγνία όπως ελέγχθη, μιας άλλης φύσεως τρομοκρατίας, όπου βέβαια ζητεί μια κοινωνία σε αφασία. Διότι οτιδήποτε, οποιοδήποτε επιχείρημα κανείς προτάξει, το οποίο αντίκειται σε ό,τι θέσφατο επιβάλλει η αντιτρομοκρατική νοοτροπία, θεωρείται τρομοκρατία και ο φιλοτρομοκράτης ή ο τρομοκράτης καταδικάζεται τουλάχιστον να μείνει στην αφάνεια ή να πάει στο περιθώριο. Πέρα όμως από αυτό, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Το τελευταίο κομμάτι, το οποίο θα πω ίσως το πιο σημαντικό, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ποιες συνθήκες οδηγούν στην τρομοκρατία. Ναι. Δηλαδή η τρομοκρατία δεν ανθεί όπως το δεν ανθίζει όπως το λουλούδι την άνοιξη πετάει, βγάζει πέταλα κτλ. Έτσι. Υπάρχουν ορισμένα αίτια τα οποία προκαλούν στην τρομοκρατία. Ναι, αυτή όμως... λέει η αλαζονία της εξουσίας και η μονοκρατορία. Αυτή η δημοκρατία η μονοφωνική, οπουδήποτε της γης θα ζητήσει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πει τη δική του την άποψη κάποια διέξοδο. Γι' αυτό
θα πρέπει η λειτουργία της δημοκρατίας να είναι όντας δημοκρατική, και μόνο η δημοκρατική λειτουργία της δημοκρατίας είναι εκείνη η οποία μπορεί να αποσοβήσει μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο της τρομοκρατίας ή των τρομοκρατικών επιθέσεων. Είναι πάρα πολύ σωστά. Και για παράδειγμα το κλίμα στην Τουρκία, για παράδειγμα. Βεβαίως, εκεί θέλετε. Είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο. Διότι οι ίδιες οι δυνάμεις του κράτους ενίσχυσαν και είναι πλέον πασιφανές. Εκεί πλέον το γνωρίζουμε πασιφανώς. Ενίσχυσαν ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις οι οποίες είχαν διασυνδέσεις και στο εξωτερικό, γιατί αυτοί οι οποίοι έγιναν ολοκαύτωμα ήδη είχαν πολεμήσει και την Τσετσενία. Στην Τσετσενία είχαν πολεμήσει ακριβώς στην τέως Γιουγκοσλαβία, είχαν εκπαιδευτεί στην Βοσνία και στο Αφγανιστάν είχαν πάει. Συνεπώς οι άνθρωποι αυτοί ήταν μέσα από το δίκτυο της τρομοκρατίας, αλλά με την ενίσχυση των κρατικών υπηρεσιών της Τουρκίας, οι οποίες ερχόνταν σε συνεννόηση με τους Αμερικανούς. Γιατί χρησιμοποιήθηκαν εντός της Τουρκίας? Χρησιμοποιήθηκαν για να αντιπαρατεθούν στους Κούρδους και χτυπούσαν τους Κούρδους. Όταν ο κουρδικός κίνδυνος εξέλιπε με την γνωστή ιστορία του Οτσαλάν και με τη διεθνή συμφωνία ουσιαστικά Ισραήλ, Τουρκίας, Ηνωμένων Πολιτειών, το γνωστό αυτό, και με την τύχη την οποία ακολούθησαν οι Κούρδοι, τότε αυτοί οι άνθρωποι έμειναν άεργοι και βεβαίως υπήρχαν ομάδες και χτύπησαν. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι πίσω από τις τρομοκρατικές οργανώσεις θα πρέπει να ψάξει κανείς να βρει άλλα κίνητρα και άλλες δυνάμεις εξίσου σκοτεινές, οι οποίες υποβάλλουν είτε άμεσα είτε έμεσα. Άμεσα υποβάλλουν υπό την εξέλεια, φυτεύουν δικούς τους ανθρώπους, τις οργανώσεις αυτές. Υπάρχουν μερικοί τρομοκράτες εντός εισαγωγικών, τους οποίους, όχι και εκτός εισαγωγικών, τους οποίους μέσα στην οργάνωση φυτεύουν δικούς ανθρώπους υπηρεσίες. Ο δεύτερος τρόπος είναι αμέσως. Γνωρίζουμε περίπου ποιοι είναι και τους καθοδηγούμε σε στόχους. Λοιπόν, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει κανείς να το αντιμετωπίσει με την δέουσα, αν θέλετε έτσι, σοβαρότητα. Αυτά ίσως είναι τα αίτια, έτσι. Αυτές είναι και αφορμές και είναι απόλυτα σωστά, ακούγονται λογικά. Τι να εξηγήσει όμως κανείς στους ανθρώπους που έχασαν δικούς τους στο νοσοκομείο στην Οσετία, στο τρένο, τα τυφλά χτυπήματα στη Τζακάρτα, σε ξενοδοχεία, σε μέσα μεταφοράς, σε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει και έχουν καταγραφεί. Επομένως, να περάσουμε να τα δούμε με τη σειρά θα σχολιάσουμε τα σημαντικότερα και τα συζητάμε και πάλι.